Σκυλιά, που νομίζω ότι έτσι είχε σκύψει το ράφι, θα σου πω στο φιπλιά μου. Με ράγκα, πώς έγινε πίσω, πού να πάρω το φιπλιά, πώς είναι φιπλιά. Φιπλιά. Φόρος πριν αποκτήσεις. Μπράβο. Σου λέει αφού θα αποκτήσει ο πούς μου, θα αποκτήσει κάμου σε ράγμα. Φάτον τώρα από καταβολικά. Εγώ τις που άρεσε καλά, πού να πάει, ούτε στο σούπερ μάγκετ. Τι ακριβή άρεσε αυτή ρε μου. Πήγε σούπερ μάγκετ. Πήγα σούπερ μάγκετ, είχα ένα δεκάρικο και λέω και στο υπάρχει σε παρακαλώ. Βάλε μου για 10 ευρώ ελβετικό τυρί και με τύλιξε ο μπούς 6 τρύπες. Σε λίγο βλέπω να φοράμε κάτι σαν άπορα και από τις δύο μεριές για αιώνα και αδέρφια. Φοβερή ακρίβεια μου, αρχίζω και ανησυχώ. Τις πουλάνες αυτό είναι φοβερό, ήμουν εκεί στο Κολονάκι και βλέπω ένα μαγαζί που έγινε ρούχα και στη βιτσίδα, καλά αυτό είναι φοβερό. Βλέπω ένα κουστούμι και από το κουμπί κρεμούνται ένα καρτελάκι και τι είναι για πάνω. 80 ευρώ τρελάθηκα, λέω, αν είναι δυνατόν 80 ευρώ. Εφτιλώνω 80 ευρώ κουστούμι. Ποιο κουστούμι ρε μαλάκα, 80 έκανε το καρτελάκι. Το κουστούμι έκανε 800 ευρώ. Τι έπαθεσαι. Όχι ρε μουστιμά μου. Τι έπαθεσαι. Βέβαια μου ότι ήταν αυτό το πίνα σου και μου. Δεν σημαίνει αυτό. Όχι, δεν φέρει, δεν βρίσκει αγοραστή. Δεν ξέρω τι λέμε, αλλά ωραίο παιδί μου, Παντρέα. Φτιστό ο Λεωνάρδο Ντικάπριο. Όχι, φτιστό ο Λεωνάρδο. Φτιστό, με αγαπού πρέπει να βγαίνει στον δρόμο και το λέει φτιστό ο κόσμο το φτύνει. Πού σου ρε, πού σου ρε. Είσαι άδικο με τον Γεωργάκη, δεν διαβάζει. Κάνει τα πάντα να αναβαθμίσει τη χώρα. Από τι πολλέ αναβαθμίσει κοντεύουμε να γίνουμε σαν τα Windows 7, αλλά. Άλλο με φοβίζει εμένα. Θα μας αναβαθμίσει, θα μας αναβαθμίσει, θα μας πετάξει μια κρύα μετά. Προχθές το είδα στην τηλεόραση να κάνει δηλώσεις, με έπιασε ένα κόψι μόνο. Μαλάκα, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, μαλάκα, αυτός είναι χαλασμένη κονσέρβα. Ευτυχώς που έχουμε και τον Μπάγκαλο. Μπάγκαλος, ε. Σ' αρέσει ο Μπάγκαλο, ε. Ναι, ναι, είναι σαν μπάγκος με... Με τα εργαλεία, μαλάκα. Μυαλό αφραγικό, έτσι και τα ανοίξει εξατμίζει, δεν είναι ο εγκέφαλος, δε, αφού του κάνανε εγκεφαλογράφημα και του χρεώσαμε μισή τιμή, δεν... Οι μπράγες της πήγε να πάρει ξηρά από το περίπτωμα και ζήτησε να δώσει ένα πακέτο άσο σοντεών. Μην πείσαι μαράκα, θα μας κάνει... Σταμάτα, δεν μπορεί να του ελέγξει το γαμμένο το ποτό. Και πώς κυκλοφορείς εσύ, χάλια είσαι, ρε. Να αλλάξουμε εσύ. Τώρα μια γραμματούλα, ρε μα. Μην πίνεις, ρε μα, θα μας σταματήσει καμιά μέρα η τροχέα. Θα μας κάνει κανένα αλκοτή στην πουτσίζα μας. Φάρτε αυτοκίνητο, ρε. Δεν έχουμε αυτοκίνητο, πώς μας. Δεν έχουμε αυτοκίνητο. Ναι. Σοβαρά, ρε μα, δεν. Πόσο πίνεις. Πώς γίνεται, εγώ όταν πίνω κανένα μπουκάλι Jack Daniels βλέπω ότι οδηγάω Rolls Royce, ρε μα. Όταν πίνεις. Γιατί εγώ που το έχω κόψει λίγο βλέπω τη σικουέντσέντο. Κατάλαβες. Και μετά σε λέει να μην πίνουμε. Πού να μην πίνουμε, που στο κίνητο δεν έχουμε. Λεφτά δεν έχουμε, σπίτι δεν έχουμε. Κυβέρνηση παπάρια έχουμε. Αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε και δεν έχουμε. Τι σκατά έχουμε που δεν είχαμε αφού δεν έχουμε γάμο. Ένα πράγμα είχαμε και θα έχουμε. Τι, κουμπίδια. Κουμπίδια. Καλά, από σκουπίδια τίποτα άλλο δεν μου συγκεκριμένα. Δεν βρίσκω να κοιμηθώ από τα σκουπίδια. Και έτσι και πέσει κανένα μέρος και μια απεργία των υπαλλήλων καθαριών και έτσι και φυσήξει κανένας νοτιάς. Πάρα στην απεργία των σκουπίδια, εσύ έκανε γυναικολόγος με το ζόρι. Τι έκανε. Τα είχε βάσει στο αυτοκίνητο του και τα αναγύκλωνε. Τα πήγαινε.
γύρω-γύρω. Σηματάρι ανοιχτή, λιώσια, μαγούλα. Σηματάρι, ώρας που στο τέλος θα ανακύκλωσε. Μαλάκας πιάστηκε. Γιατί ρε. Εγώ είχα ένα φιλαράκι, μάλιστα τα σκουπίδια που είχε. Ναι. Τα έβαλε σε ένα χαρτοχυβόδιο εδώ. Το περιτύλιξε με ένα ωραίο περιτύλιγμα, μου έβαλε και ένα φιάγκο, φιάγκο αμπό και το έβαλε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Και τι έγινε. Σε μισή ώρα το κλέψανε. Αθήνα, Διαμαντόπουλα, τη στιγμή. Το δαχτυλίδι. Ανοχή ότι πω οι παντού πολυκατοικίες και τσιμέντο, πολύ τσιμέντο. Γιατί τσιμπράς... πήρες αυτό, ρε. Γιατί το καλοκαίρι γίνεται Σαχάρα και το χειμώνα Βενετία, ρε. Βέβαια, αφού κόψα τα δέντρα, μπαζούσα τα ρεύματα, πού πάει το νερό, ρε. Τις προάλλες που έβρεξε εμάς το σπίτι μας έπλεε. 8 φορές αλλάξαμε ταχυδρομικό τομέα, ρε. Εγώ πάλι καλά είχα ένα διάρρη, μου ήρθε ένα τριάρι, έγινε πεντάρι. Το ευχαριστήθηκα για να τα νότια προάστια που λιάξαν κατέβηνε ο χείμαρος από τον Ιμπιού, τα έπαιρνε παραμάζωμα, σπίτι, αυτοκίνητα, μαγαζιά. Τα πήρε όλα, τα κατέβαινε στη Βάρκηζα, ρε μαλάκα. Απέκτησε η Βάρκηζα εμπορικό κέντρο. Τα 400 πλημμυρισμένα καταστήματα. Ρε, εγώ ήθελα να πάρω τα μάξια για σέρβις. Ναι. Και τον πήρε η βροχή και τον πήρε κουλό έρχεται. Τι έγινε. Δεν κατάλαβα. Αυτό που έδειχνε το πλάνο η τηλεόραση. Εκείνο το. Το αυτοκίνητο. Ναι, που το είχαν πάρει τα νερά. Τρελάθηκε ο οδηγός, κατέβηκε να πάρει το αυτοκίνητό του και δεν το βρήκε. Πού να το βρει. Έπρεπε να πάει στο συνεργείο και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: έχετε το. Το Μίτσο. Ποιο Μίτσο. Το Καραγκέι. Και τι του λέει. Τα χάσαμε. Δεν πάμε να, μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Πάμε στο άγνωστο. Να τους τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Δεν τραγουδήσουμε, μαλακά. Πάμε στο άγνωστο με βάκα την ελπίδα. Πώς θα πάμε. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα, πάει τη βάρκα. Πολυμπόδας, τη βάρκα την πουλήσα. Πιάσαμε πάτο. Άντε ρε μαλακά, άσπρο πάτο. Αυτή η χώρα ήθελα να ξέρω. Δεν μη σε αγόριασε μαλακά, οι άσχημες μέρες πέρασαν. Έχω τώρα οι χειρότερες. Γι' αυτό πίνουμε, να βλέπουμε τις χειρότερες καλύτερες, κατάλαβες. Βάστε ρε μαλακά, μη σηκώνε πάνω να κατουρίσε. Μια ρε μαλακά η τουαλέτα. Την τελευταία φορά που ήρθα εδώ στο άλλο τσαντί, είσαι εδώ την είχες. Μαλακία σκηνογράφος, κάθε μέρα την παίρνει την πάει αλλού την τουαλέτα. Με το μεταξύ. Δεν είναι και πεταλωτής εδώ να. Το πουλί μου που το έχω βάλει το πουλί. Εγώ πάντως δεν το. Μήπως κάτσε να πάρουμε. Γιατί στην πρόβα λίγα εδώ μου να. Θα σου δώσω το δικό μου, ναι. Τι να το κάνω, μαλάκα, άμα ήθελα μπάμιες πίνα και στη λαϊκή. Έλα, βγά τη δικιά στη Μελιτζάνα. Δεν μου λες πουδάς. Ε. Λέω πουδάς, ακούς καταρχήν. Πού δεν μαλάκα, πού να το αφού γι' αυτό πάω στο καφενείο, κατάλαβες. Γιατί? Μα αφού δεν υπάρχει τίποτα να γίνει, πάω στο καφενείο και το λέω για να έχω κάτι να λέω. Πας στο καφενείο και λες πουδάω. Ε, βέβαια. Γιατί? Για να τα ακούει το μυαλό μου να μην το ξεχνάω, κατάλαβες. Εδώ θα μείνουμε μέσα στις εκλογές, εδώ στο εκλογικό κέντρο. Εδώ θα κοιμηθούμε. Εδώ. Και άμα αφήσει ο Παπαδρέου μπορεί να. Μας κάνει και τη μέρα νύχτα. Τη μέρα νύχτα, ρε. Εσύ. Αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, μαλάκα, βγάζει υδραυλικούς, βγάζει επιστήμονες, βγάζει καθηγητές, βγάζει αρχιτέκτονες, βγάζει πολιτικούς καλούς, γιατί δεν βγάζει ρε πούσε από τους τόπους. Όλα μας το έδωσε ο Θεός εκτός από πολιτικούς. Έλα, μαλάκα, πάρε. Να σου πω μέχρι που να έρθει η ψηφοφορία αυτά νεύρη. Πάμε να πούμε αυτό το τραγουδάκι που έχεις γράψει στο παγκάκι, αυτό που το θυμάμαι. Αυτό μαζί το έγραψαμε. Θα το πω. Κάτσε. Για πάρε εδώ να. Να ξεκινήσω. Εσύ που το θες. Αρχή να είσαι το τραγούδι. Άσε μια στιγμή. Μπορεί να αρχίσω εγώ, εμάς. Αφού εγώ το έχω γράψει το τραγούδι. Ε, μου πες ξεκίνα πρώτος. Ε, ξεκίνα που λέει ο λόγος. Εγώ θα το πω. Θα το πω ή δεν θα το πω. Πες το, ρε. Εγώ ξεκινάω. Ναι, αλλά μη διάλυσε, ρε. Ξεκίνα, εσύ, ρε. Περίμενε να δώσω όλοι μαζί δυνατά από μέσα σας.
Κορυφή, πάμε. Ξεκίνα. Ωραία να το πεις, ε. Θα μου πεις να το πω. Πες, ε. Λάκη, ωραίο παιδί σε ρε πούσε. Για να πάτε. Έλεσε. Θα φάμε την ώρα με τις μαλακίες σας. Πάμε. Έλα. Δήμαρχος Καλαμαριάς πρώτος. Εδώ χειροκροτάνε, διαντά. Δυνατά να ακουστείς την Καλαμαριά. Πάτε στην Καλαμαριά. Είδες, βρήκα τον κόλπο να μ' αφήσεις. Βέβαια. Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον παπά και τη μαμά να μάθω που χαθήκαν τα λεφτά. Με κοίταγαν με μάτια σοβαρά και πονηρά και μου λέγαν και δυο τα λόγια αυτά. Ούγκα καμπούν μπουν γύρι καμπακούν πίτρι κακά. Αού και γι, αού και γι, πάντα να τα ούγκα κακά. Ούγκα καμπούν μπουν γύρι καμπακούν πίτρι κακά. Αού και γι, αού και γι. Λέγανε οι δασκαλοί στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει φόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πως και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί πως βρέχει και ο τσοχατζό εκεί. Ο καγκαμπούμ που μου γίνει καπάκι πυλί κακά. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά, σου είπες να πληρώνω στα παιδιά. Όλοι μαζί λούκα καμπούν μπουν γυρί καμπακούν μπιλί κακά. Αουκικί, αουκικί, πακραρούν κακά. Λούκα καμπούν μπουν γυρί καμπακούν μπιλί κακά. Αουκικί, αουκικί, πακραρούν κακά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, παπάκα μου, τι πά να πει φτωχός. Τι πά να πει οικονόμα, τι θα πει θα πας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Πως βρέθηκε ο Μαντέλης με λεφτά χορηγικά. Κι εγώ του απαντάω καθαρά. Όλοι μαζί. Ου κακά μπουν μπουν, κακά μπουν πυρή κακά. Αου κυκή, αου κυκή, πάχρακα ου κακά. Ου κακά μπουν μπουν. Αν προσθέσουμε Αλ, Τσαντήρι και News όλο μαζί, βγάζει λεξάριθμο 11888. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο αριθμός πίσω από κάθε πληροφορία. Όχι, όχι. Τη δανείστηκα από τη μαμά. Και τώρα τι κάνουμε, πολύ και δεν βγήκε. Δοκιμάστε το Vanish Oxyaction. Μία δόση σε κάθε πλύση είναι η ιδανική λύση ακόμα και για τους πιο επίμονους λεκέδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με το απορριπαντικό. Wow, πεντακάθαρη. Μοιάζει με τη δικιά μου. Αδύνατον, η δικιά μου έχει λεκέ. Vanish. Εμπιστευτείτε το ροζ. Ξεχάστε τους λεκέδες. Η δύναμη του Vanish και σε μορφή gel. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες, ενώ είναι απόλυτα ασφαλές για κάθε ύφασμα. Vanish. Εμπιστευτείτε το ροζ. Ξεχάστε τους λεκέδες. Αύριο στον Αλφα.
Ο έρωτας κρύβει πάθος. Δεν νομίζω να αφήσω την ευκαιρία να φύγει από τα χέρια μου. Ανταγωνισμό. Μόνο σε σένα μιλάω όλη την ώρα, εμένα δεν με δίνεις καθόλου σημασία. Παιχνίδι.